Ο Μάικ και ο οικονολήτης μας, ο Κώστας ο Ψιλόκαλος, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Μπράβο, Κώστα. Ο Κοντόκαλος. Μετά από τέτοια πλάνα, κοντό δεν μπορώ να το πω. Γι' αυτό τον λέω Ψιλόκαλο. Μαρίνος Ξενοφόντος. Καλώς ήρθες, Μαρίνο μου. Καλημέρα. Καλή σου ημέρα. Να είμαστε καλά. Μια αναδευτική κωμωδία στο θέατρο Ανεμόνα. Ναι, ναι. Την οποία την κωμωδία τη χρειαζόμαστε. Ακριβώς. Έτσι, με όλα αυτά που συμβαίνουν δίπλα, ό,τι καλύτερο είναι να ξεκουράζεσαι και να ξεχνιέσαι με μια κωμωδία. Η οποία κωμωδία λέγεται Οι Νύφες. Οι Νύφες του Νέαρχου Ιωάννου. Mm-hmm. Οι Νύφες. Να μην αποκαλύψουμε πόσες είναι οι Νύφες. Είναι του γνωστού πια λεμεσανού συγγραφέα κωμωδιογράφου του Νέαρχου Ιωάννου. Είναι το έκτο έργο του Νέαρχου Ιωάννου που ανεβάζουμε στο θέατρο Ανεμόνα. Η πέμπτη στη σειρά κωμωδία. Γνωστό χιούμορ καυστικό του Νέαρχου. Εισάπτε στην κυπριακή διάλεκτο. Πολύ έτσι σημερινή μοντέρνα κωμωδία, καθόλου ρετρό. Σε ένα κομμωτήριο διαδραματίζεται η ιστορία. Όπου Παναγία, δύο... το κομμωτήριο είναι για τις γυναίκες, ε. Ναι, ναι. Κοίτα, είναι δύο γκέι κομμωτές, οι οποίοι προσπαθούν να πείσουν την ιδιοκτήτρια ότι είναι έτοιμη να μετικήσει. Ισχύριο να αποδημήσει. Και προσπαθούν να την πείσουν ότι υποφέρει από μια σπάνια και ανίατη ασθένεια και πρέπει οπωσδήποτε να τους μεταβιβάσει την επιχείρηση. Εκεί ακριβώς σε εκείνο το χώρο υπάρχουν κι άλλοι φίλοι των δύο γκέι κομμωτών και κάποιες άλλες φίλες των κομμωτών. Όλοι μαζί μπλέκονται σε ερωτικές παρεξηγήσεις, φάρσες. Είναι μια τρελή κωμωδία. Οι Νύφες πού κολλάνε? Πού κολλάνε, εντάξει, δεν θα έλεγα για να μην αποκάλυπτα, αλλά επειδή κυκλοφορεί ήδη ένα πόστερ που δείχνει εμένα και τον Αντρέα κειμένους Νύφες. Τώρα δεν ξέρω ποια να πρωτοδιαλέξω. Είναι πολύ πρωτότυπο, έτσι, ξέρεις, πόστερ και πολύ προχωρημένο. Μας αρέσει. Τώρα βλέπουμε δύο άντρες ντυμένες Νύφες. Δεν καταλαβαίνουμε βέβαια τι ακριβώς θα δούμε. Σε τι σημείο της παράστασης βλέπουμε τις Νύφες? Ενώ ποια η συσχέτιση με την παράσταση? Δεν θα ήθελα να το αποκαλύψω αυτό. Και τίποτα δεν θα μας αποκαλύψεις. Θα πρέπει να το δείτε στην παράσταση. Είναι το κλειδί. Είναι, ναι. Όμως είναι έτσι ένα έργο. Να, έχει και πλάνα. Ναι. Είναι ένα έργο πολύ, πολύ διασκεδαστικό, πολύ ευχάριστο. Δηλαδή θα έρθει ο θεατής, θα περάσει δύο ώρες ξέγνιαστα. Δεν θα προβληματιστεί, θα γελάσει. Νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο πια. Είναι όταν πάλι έτσι καυστικό, όπως συνηθίζετε στα θέατρά σας και στις παραστάσεις σας. Κοίτα. Καυστικό, προχωρημένο, ας το πω. Προχωρημένο, ναι. Στις κωμωδίες, εντάξει, όσο καυστικός μπορεί να είσαι, μέσα σε κάποια πλαίσια. Διότι αν είσαι πέραν του δέοντος, πιθανόν να στερήσει το γέλιο από το θεατή. Ο σκοπός είναι να έρθει ο κόσμος να γελάσει. Σίγουρα όμως είναι προχωρημένη κωμωδία. Δηλαδή, θα προκαλέσετε δηλαδή. Δεν είναι για κομπλεξικούς, εν πάση περιπτώσει. Το έχετε αυτό. Τέτοια έργα ανεβάζετε. Είναι μακριά από τους κομπλεξικούς. Κάνουν κακό. Έτσι, στη ψυχολογία. Στις 7 Οκτωβρίου, να πούμε, γίνεται η πρεμιέρα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα είναι η παραστάσεις. Έχουμε πρεμιέρα αυτή την Παρασκευή, μεθαύριο, ναι. Και θα παίζουμε κανονικά μετά, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Το έργο ανεβαίνει στη σκηνοθεσία του Αντρέα Τηλεμάχου. Σκηνικά τη Σοφία Σοφοκλέου. Και παίζουν επίσης ο Γιώργος ο Νησιφόρου, ο Νικόλας ο Θεοδόρου, η Έλληνα η Διαμαντίδου, η Χλώη Γεωργοπούλου, η Κυριακή Κωνσταντίνου και ο Βασίλης Βασιλείου. Η κλασική ερώτησή μου όταν σας φιλοξενώ για κάποιο έργο στο θέατρο Ανεμόνα που δεν το έχω δει ακόμη, ποια είναι? Που δεν το έχεις δει ακόμα. Όχι, ναι, όταν δεν έχω δει το έργο, σας κάνω πάντα μια κλασική ερώτηση. Μα κάνεις πολλές κλασικές ερωτήσεις, αλλά επειδή εγώ ξέρεις είμαι λίγο πολύ κουρασμένος τώρα. Όχι, ξενυχτισμένος. Και... για το έργο, για το έργο. Γυμνό έχει. Α, ναι, έχεις δίκιο. Ναι. είναι λίγο deep τώρα. γυμνό, όχι, δεν έχει. Δεν έχει γιατί δεν θέλουμε με αυτό το έργο να. Πώς σου πω. Δεν κολλάει, προφανώς. Σαφέστατα δεν κολλάει και δεν θα το βάλει. Δεν είναι αυτό ο σκοπός του. Σε αυτό ακριβώς, γι' αυτό λέω. Σου είπα, ο σκοπός μας είναι να έρθει ο κόσμος να περάσει ωραία, να γελάσει, να διασκεδάσει. Και πιστεύω ότι ο σκοπός έχει επιτευχθεί. Δηλαδή είναι μια πολύ διασκεδαστική παράσταση. Τώρα βλέποντάς στις γενικές δοκιμές, ας πούμε, που κυλάει, ξέρεις, χωρίς σταματήματα κλπ. Μπορώ να πω ότι έχω μια αισιοδοξία, θα πάει πολύ καλά η παράσταση. Τελικά τη διώχνετε την κομμωτήρια από το κομμωτήριό της. Άντε πάλι, επιμένω να της πω το story. Δεν μπορώ να σου αποκαλύψω.
Μαρίνο μου, με την οικονομική κρίση και με όλα αυτά που ακούμε, που έρχονται, έτσι βεβαίως είμαστε σίγουρα σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι είναι στην Ελλάδα που είναι χάλια. Προς το παρόν. Προς το παρόν, ακριβώς. Γιατί δυστυχώς οι προβλέψεις δεν είναι τόσο αισιόδοξες. Δεν ξέρω αν το φυσικό αέριο θα μας σώσει και πότε θα μας σώσει. Αυτό είναι, το πότε θα μας σώσει. Το πότε και αν θα μας αφήσουν τελικά να μας σώσει. Ο κόσμος, την οικονομική κρίση βεβαίως δεν έχετε ξεκινήσει ακόμα παραστάσεις, αλλά στην ψυχολογία του το προσμετρήσατε το έργο που θα ανεβάσετε να είναι κωμωδία. Η αλήθεια είναι πως το είχαμε σκεφτεί ότι ναι, είναι τέτοια κατάσταση τώρα που καλύτερα να πάμε κωμωδία. Εξάλλου είχε προηγηθεί ένα ψυχολογικό θρίλερ που ήταν αρκετά βαρύ. Οπότε σκεφτήκαμε ότι ναι, θα ήταν, το καλύτερο θα ήταν να ξεκινήσουμε με κωμωδία, αλλά και για τη δική μας διάθεση. Και εμείς είμαστε σε ένα μου τέτοιο, ας πούμε, ότι θέλαμε κωμωδία. Απ' την άλλη, έχουμε μειώσει και την τιμή του εισιτηρίου, έτσι σε μια ειδική προσφορά προς το κοινό μας. Δηλαδή, το έχουμε κατεβάσει το κανονικό μας εισιτήριο στα 14 ευρώ. Και για φοιτητές, συνταξιούχους, στρατιώτες, μαθητές, στα 12 ευρώ. Ενώ κανονικά θα έπρεπε, ας πούμε, με βάση την αύξηση που κάθε χρόνο θα έπρεπε να μπαίνει στα εισιτήρια, εφόσον οι παραγωγές κοστίζουν κάθε χρόνο και περισσότερο, να είμαστε στα 20 ευρώ, ας πούμε. Το μειώσαμε. Πιστεύω ότι είναι ένα κίνητρο, τέλος πάντων, να έρθει ο κόσμος στο θέατρο. Δεν πρέπει ο κόσμος να σταματήσει το θέατρο επειδή υπάρχει κρίση. Yes. Δηλαδή, σαφέστατα δεν θα στερηθεί το φαγητό σου. Είναι μια διέξοδος. Είναι μια διέξοδος, μια ψυχαγωγία, μια ποιοτική διέξοδος. Είναι αυτό που λένε ότι σε περίοδους κρίσης το θέατρο ποτέ δεν περνάει κρίση. Όχι, το πρώτο που περνάει κρίση σε περίοδους κρίσης είναι... Κοίτα να δεις, άμα θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, δεν θα το αρνηθούμε. Πολλές φορές για λόγους marketing το αρνείς, ας πούμε. Λες όχι, δεν είναι έτσι. Για να περάσει την ψυχολογία του κόσμου το αντίθετο. Αλλά η πραγματικότητα είναι ό,τι συμβαίνει. Στην Κύπρο τουλάχιστον. Γιατί σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στην Ελλάδα, επειδή ο κόσμος έχει θεατρική παιδεία και το θέατρο είναι μέσα στην καθημερινότητα του Έλληνα, δεν θα στερηθεί το θέατρο, παρόλη την κρίση που υπάρχει. Δεν θα πάει φυσικά σε 100 θέατρα, αλλά θα πάει εκεί που θέλει να πάει. Πιστεύω λοιπόν ότι και στην Κύπρο θα πρέπει το ίδιο να συμβαίνει. Πρέπει να πηγαίνουμε στο θέατρο, ανεξαρτήτως της κρίσης. Όταν βέβαια μειώνεται το εισιτήριο, βοηθάτε έτσι τον κόσμο και μπορεί. Γι' αυτό έχουμε μειώσει και την τιμή του εισιτήριου. Είναι πολύ σημαντικό που μειώνεται το εισιτήριο. Και σκεφτήκαμε ακριβώς να ξεκινήσουμε και με κωμωδία. Ακριβώς. Αυτό που ο Παναγιώτης. Γιατί ξέρεις, ο κόσμος πια έχει κατάθλιψη. Χρειαζόμαστε την κωμωδία. Είναι και όλα τα γεγονότα, δεν είναι μόνο η κρίση. Είναι αυτά που συμβαίνουν και θα μπούμε σε άλλα μονοπάτια τώρα. Και οι απογοήτευσεις που βιώνουμε και όλοι. Και με το πόρισμα και με το τι γίνεται με τα κόμματα, με το τι ακούγεται, με το τι θα ακολουθήσουν τις υπόλοιπες ημέρες. Ένας καλλιτέχνης, πιστεύεις, πρέπει να έχει άποψη, πολιτική άποψη, πολιτικό λόγο? Φυσικά πρέπει να έχει. Να σε ακούσουμε. Πρωτίστως πρέπει να έχει. Ωραία. Απλά δεν πρέπει να κομματικοποιείται. Σαφέστατα. Γιατί άμα είναι να μιλάει, πρέπει να σου πω ότι προσωπικώς υπήρξα. Δηλαδή, αν θυμηθώ το πώς ήμουν όταν ήμουν σπουδαστής στην Αθήνα, που δεν υπήρχε, ας πούμε, συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ και προεκλογική καμπάνια που να μην είμαι μέσα. Από δημοτικές εκλογές μέχρι βουλευτικές, μέχρι ότι φανταστείς ήμουνα. Έβγαινε ο Παπανδρέου τότε και απαιτούσε προεκλογικές όταν ήταν πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης και εγώ ήμουνα εκεί και έτρεχα με το χωνί. Λοιπόν, δεν ήμουνα μόνο πολιτικοποιημένος, ήμουν κομματικοποιημένος κάποτε. Και επιστρέφοντας στην Κύπρο το ίδιο πάλι. Όμως πια, βλέποντας τα πράγματα και έχοντας απογοητευτεί από καταστάσεις, έχω αναθεωρήσει. Πιστεύω πια. Πώς σου πω, δεν πιστεύω σε κόμματα, δεν πιστεύω σε μονάδες, πέραν 2-3 ανθρώπων οι οποίοι είναι σταθερή αξία. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι ο κόσμος θα πρέπει να σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά και όρημα και εκείνη η αποχή η οποία έγινε στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές ήταν πρόδρομος αυτής αντίδρασης που βλέπουμε σήμερα με διάφορους τρόπους και σε επόμενες εκλογές είμαι σίγουρος ότι θα είναι η διπλάσια. Και διαφωνώ με όλους εκείνους που λένε ότι όταν δεν πας να ψηφίσεις είναι έλλειψη, ας πούμε, ευθύνης, να αναλάβεις τέλος πάντων την ευθύνη σου ως πολίτης. Όχι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό διαμαρτυρία.
Και σε κάποια φάση θα αντιδράσουν και αυτοί και θα ψηφίσουν το σωστό άνθρωπο από τη στιγμή που κάνουν αποχή τόσα χρόνια. Ναι, και εκεί δεν πιστεύω ότι δεν πηγαίνουν από βαρεμάρα να ψηφίσουν ή από. Όχι, δεν πηγαίνουν από απογοήτευση ή από αντίδραση. Είναι και αυτό μια στάση.